984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Χειμωνιάτικο σκηνικό σήμερα στην Κρήτη με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνιες θεωρινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρου με βαθμή εξασθένιση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία φτάνει μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου. Για τσουχτερό κρύο μέχρι τα Χριστούγεννα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών μετά τη θετική και ομόφωνη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Καθώς όπως επισημαίνει η Επιτροπή, τα εμβόλια θα προσφέρουν στην προστασία των ίδιων των παιδιών, ενώ παράλληλα θα τα βοηθήσουν ανεμπόδιστα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση και όλες τις δραστηριότητες στην κοινότητα. Ήδη έχουν παραλυθεί οι πρώτες 60.000 δόσεις παιδικών εμβολίων των εταιριών Pfizer BioNTech και από τις 10 του Δεκέμβρη. Χιλιάδες γονείς επισκέπτονται την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr και κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού κατά της COVID-19 για τα παιδιά τους. Μέχρι δε χθες το απόγευμα αυτοί ανέρχονταν σε 31.000. Το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά περιέχει το 1 τρίτο του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι δύο δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημέρες. Στην περίπτωση δε που ένα παιδί έχει νοσήσει, το εμβόλιο χορηγείται μετά από 3 μήνες. Όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως φαίνεται, μετά από τη χορήγηση 11 εκατομμυρίων δόσεων παγκόσμια, είναι ανάλογες των συνήθων εμβολίων, δηλαδή πυρετός ή τοπική αντίδραση, στο σημείο της ένεσης. Στα 4 τα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον στην Κρήτη. Η νέα παραλλαγή όμικρον ενδέχεται να κυριαρχήσει στα κρούσματα της COVID-19 στην Ευρώπη. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου προειδοποίησε επίσης σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πλέον αρκετά εμβόλια για την κάλυψη όλων των Ευρωπαίων. Με δεδομένη την ταχεία αύξηση των κρουσμάτων, η επιστήμη μας λέει ότι πρέπει να αναμένουμε ότι η Όμικρον θα είναι ήδη η νέα κυρίαρχη παραλλαγή στην Ευρώπη, από τα μέσα Ιανουαρίου δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Στους 121 οι ασθενείς στα νοσοκομεία του νησιού σήμερα, εκ των οποίων οι 94 σε κλινικές COVID και 27 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 22 διασωληνωμένους. Αύξηση της τάσης του οικού φορτίου στην Κρήτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων. Στο Ηράκλειο, η εβδομαδιαία μέση τιμή του οικού φορτίου των αστικών λιμάτων παρουσίασε αύξηση 109%. Στα Χανιά η αύξηση είναι στο σύν 84, στο Ρέθυμνο στο σύν 258 και στον Άγιο Νικόλαο οριακή στο σύν 45%. Αλλαγές αναμένονται παράλληλα και στον επιδημιολογικό χάρτη του νησιού, καθώς και η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου φέρεται να ανεβαίνει επίπεδο και από το κίτρινο να εισέρχεται στο πορτοκαλί. Θλιβερό ρεκόρ την Τρίτη με 130 θανάτους πανελλαδικά από τις επιπλοκές του κορονοϊού και 5.736 νέες μολύνσεις. Συνολικά μέχρι στιγμής οι νεκροί από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα έχουν φτάσει στους 19.475, ενώ με βάση την επίσημη καμπύλη θνητότητας του ECDC στο δίκτυο του τελευταίου 7ήμερου, ανά εκατομμύριο πληθυσμού η Ελλάδα εμφανίζεται μακράν στη χειρότερη θέση, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και μεταξύ των περισσότερων χωρών του πλανήτη. Απορίες και προβληματισμό προκαλεί η δημοσιοποίηση της μελέτης των Σωτήρη Τσιόρδα και Θεόδωρου Λίτρα για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ και με τη θνητότητα στο 47% σήμερα, όταν αυτή είχε τεθεί υπόψη του Μαξίμου το Μάιο του 2021. Ερωτηματικά γιατρών και κοινή γνώμη για το λόγο που οι καθηγητές δεν δημοσιοποίησαν την έκθεσή τους το Μάιο, πολύ περισσότερο από τότε μέχρι σήμερα που έχουμε αύξηση των νεκρών και ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν έχει πει τίποτα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 χρόνων η δημοσιογράφος Ροζίτα Σόκου, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα με κορονοϊό. Στο νοσοκομείο επίσης με κορονοϊό και η κόρη της. Σύμφωνα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, δεν ήθελε η ίδια να κάνει το εμβόλιο. Στη δίνη μιας πρωτοφανούς υπόθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου του ΕΟΠΗ, με απολύξεις μέχρι και στα κεντρικά του οργανισμού. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Νέα Κρήτη, το εν λόγω κέντρο εμφανίζεται να πραγματοποιεί απροσδόκητα υψηλό αριθμό ημερησίως αρκεμηνίων συνεδριών ειδικής αγωγής
τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εισπράττοντας έτσι μηνιαίως χιλιάδες ευρώ από τον ΕΟΠΗ, ακόμα και το διάστημα με τους αυστηρούς λόγω COVID-19 περιορισμούς της καραντίνας, ακόμα και σε μήνα που ήταν κλειστό, για συνεδρίες που εμφανίζεται να πραγματοποιεί μερισίως δυσανάλογα με την κτηριακή λογοτεχνική υποδομή, αλλά και το προσωπικό που διαθέτει. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2022. Είμαστε κοντά στην κοινωνία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, επισημένοντας πως εντός του 2022 θα υπάρξει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, αρχής γενομένης από 1η-1η-2022 με αύξηση κατά 2%, σχολιάζοντας παράλληλα τις τοποθετήσεις των γενικών και ειδικών εισηγητών της αντιπολίτευσης. Παρατήρησε ότι δεν επανελήφθησαν αναφορές σε λουκέτα, αύξηση ενεργείας, φτωχοποίηση που είχαν αναφερθεί στην περισσινή συζήτηση του προϋπολογισμού. Ευτυχώς για τη χώρα διαψεύστηκε η αντιπολίτευση, γι' αυτό και δεν επανελήφθησαν σήμερα οι ίδιες λέξεις επενδεικτικά. Στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνονται αύριο Πέμπτη οι εκπρόσωποι του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων και ακόμα 18 σωματείων, διαμαρτυρώμενοι για τη φτώχεια στην οποία έχουν περιέλθει. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των συνδικάτων της δύναμης του ΠΑΜΕ στην Πλατεία Ελευθερίας για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική αύριο το απόγευμα. Δύο οριστάσεις εργασίας για τον ίδιο λόγο έχει εξαγγείλει και η ΕΛΜΕΧΑΝΙΟΝ. Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ισχυρό και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, απίφθινε ο νέος πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μετά την εκλογή του. Μήνυμα των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου προς την πολιτεία ότι ο νέος χρόνος θα είναι δυναμικός και διεκδικητικός, καθώς αυτή ξέχασε τις υποσχέσεις της. Μιλώντας στον 984, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», Μάρκος Κοκολάκης, αναφέρθηκε στη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας εκατοντάδων ανθρώπων. Είπε ότι ο νέος χρόνος θα είναι δυναμικός και διεκδικητικός προς πάσα κατεύθυνση, καθώς άνθρωποι διαμένουν σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια μην έχοντας άλλη επιλογή. Αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν καθώς έκλεισαν την πλατφόρμα Αρρωγή μετά τα χρήματα που φαίνεται να έδωσε σε ανθρώπους στα σπίτια των οποίων δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε δήμους εκτός Μηνώα Πεδιάδος. Επιχειρήσεις που δεν ενισχύονται και εργαζόμενοι που μένουν εκτός εργασιακού χώρου. Αναφορικά με τη σύσταση φυσικού φακέλου, σημειώνει ότι ο χρόνος και το κόστος είναι αποτρεπτικά, καθώς ειδικά το τελευταίο φάνηκε στα 5.000 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Για τις χωματερές ή για ζωοτροφές φαίνεται ότι προορίζεται όγκος των 700 περίπου τόνων αδιάθετης σταφίδας του Ηρακλείου του 2020, με τον πρόεδρο της ΞΟΣ να καταγγείλει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της ουσίας για διαφορία. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Πύλιος Λιβανός, την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηριχθεί συνολικά το αδιάθετο προϊόν, εξήγησε ότι η όποια προσπάθεια αυτό να διανεμηθεί μέσω του τριετούς προγράμματος διάθεσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία δεν προχώρησε τελικά. Να σταματήσει η δίωξη των παραγωγών που συμμετείχαν στον αποκλεισμό του Δασαρχείου Ρεθύμνου για ένα μήνα, ζητά η Ενωτική Κίνηση Αγροτοκτηνοτρόφων Χανίων. Αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, φέρονται οι αποσταγματοποιοί, καθώς το θέμα της ονομασίας των παραδοσιακών προϊόντων, τσικουδιά και τσίπορο, πρέπει να αλλάξει άμεσα, όπως ο πρόεδρος του Συλλόγου από το Λασίθι Γέννης Καναβάκης είπε στον 984. Αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων κατά 151,8% το διάστημα Ιανουάριος-Νοεμβρίος 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Fraport. Πραγματοποιείται απόψε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη η τελετή απονομής του βραβείου Νίκος Καζαντζάκη στη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη. Η περιφέρεια Κρήτης αύριο Πέμπτη στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό έργο με τίτλο «Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού φακέλου για την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη», που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:43 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο 65 χιλιόμετρα
νότια-νοτιοανατολικά της κοινότητας της Ζάκρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Σεισμός επίσης 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 και 48 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 1 χιλιόμετρο βόρειο, βόρεια-βόρειο-ανατολικά της πόλης του Αιγαίου. Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Χανίων πραγματοποιήθηκε χθες από δύο αλλοδαπούς κρατούμενους. Συνελήφθησαν 4 άτομα στο Ηράκλειο, Έλληνες κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν να διαθέτουν σχεδόν 1 κιλό κάναβης, δισκή αναβολικών σκευασμάτων, ποσότητα κοκαίνης και 590 ευρώ. Επιπλέον κατασχέθηκαν 2 γιόταχη αυτοκίνητα, πιστόλι κρότου, κινητά τηλέφωνα και ζυγαριές ακριβίας. Την παραπομπή σε δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Αποφάσισε με βουλεύμα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών προκειμένου να δικαστεί για τη δολοφονία της σύζυγου του, Καρολάιν Κράουτς. Παραπέμπεται να λογοδοτήσει δημόσια για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τελεσθήσα σε έρημη ψυχική κατάσταση, κακοποίηση ζώου αλλά και της ψευδούς καταγγελίας, καθώς κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση. Καταπέλτης για την Τουρκία είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανεξαρτησία σημαντικών θεσμών όπως της Κεντρικής Τράπεζας. Να δεσμευθεί η Τουρκία για τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική προσφυγή σε διεθνούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ζητά λύση του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες στα Βαρόσια. Τέλος, σημειώνει με λύπη ότι η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναλαμβάνει τα προηγούμενα συμπεράσματα που έλεγαν ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας βρίσκονται σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει καμία σκέψη για άνοιγμα ή κλείσιμο φακέλων. Στις Βρυξέλλες από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όπως και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο 16 του μήνα. Εκατοντάδες εκατομμύρια ψηφιακές συσκευές σε όλο τον κόσμο βρίσκονται εκτεθειμένες σε hacker εξαιτίας ενός κενού ασφαλείας σε λογισμικό που χρησιμοποιούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της τεχνολογίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με στελέχη της βιομηχανίας για να τα ενημερώσουν ότι οι hacker εκμεταλλεύονται εδώ και μέρες αυτή την ευπάθεια στο λογισμικό, όπως δήλωσαν αναλυτές κυβερνοασφάλειας στο CNN. Στην τηλεφωνική ενημέρωση συμμετείχαν επίσης μεγάλες στελέχη χρηματοπιστωτικών εταιρεών και υγειονομικής περίθαλψης. Η Ισπανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε δίκτυο το οποίο μετέφερε τεράστιες ποσότητες κοκαίνης και μεθαμφεταμίνης από το Μεξικό στην Ευρώπη, κρύβοντας τα ναρκωτικά σε τσιμεντόλιθος. Οι νεκροί από τους φωνικούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν 6 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασαν τους 74 μόνο στο Κεντάκι. Ακόμα αγνοούνται 109 άνθρωποι, με τις αρχές να φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνη και γνώρισε την ήττα με 75-54 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Εφές και Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν άνετες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελαβίβ αντίστοιχα. Εύκολο έργο είχε η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, ενώ η Μπαρτσελόνα, αν και δυσκολεύθηκε, πήρε το διπλό στη Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η αυλαία του δεύτερου γύρου της Super League άνοιξε χθες στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Η Σκυτάλη δίνεται σήμερα σε τρεις σημαντικές αναμετρήσεις. Παίζουν ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, Λαμία Βόλος, Ατρόμητος Ολυμπιακός. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια Όφι Άρης, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης και Ιωνικός ΑΕΚ. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, έως τους 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.